Γεια σας και πάλι, συνεχίσουμε με το συμπαλού και να δείξουμε μια έτσι ακόμη λειτουργία που διαθέτει, είναι τα λεγόμενα Web Spaces. Στην ουσία με ένα Web Space, το συμπαλού μας δίνει ένα μοναδικό URL και έτσι κάνουμε πιο εύκολο στους υπόλοιπους, για παράδειγμα σε γονεί και σε μαθητές, να έχουν πρόσβαση στις συλλογέ και στους πόρους που διαμοιράζουμε. Για να λάβουμε τον προσωπικό μας χώρο ή Web Space στο συμπαλού. θα πάμε εδώ στο λογαριασμό μας και θα Πατήσουμε εδώ που λέει Open New Pro Web Space. Έχουμε δικαίωμα για ένα web space εφόσον δεν αγοράσουμε τη σύνδρομη του συμπαλού. Για να πάμε στη δωρεάν, στο δωρεάν πλάνο επιλέγουμε για τάξεις και βιβλιοθήκες. Εδώ C-Plans που λέει και μετά πάμε στο Start for Free. Βάζουμε λοιπόν κάποια βασικά στοιχεία για το σχολείο. Πατάω εδώ λοιπόν Next. Και εδώ μπορώ να συμπληρώσω το μοναδικό URL που θα μου δώσει το συμπαλού για να έχω το χώρο μου. Πατάω λοιπόν Activate. Και έτσι έχω δημιουργήσει ένα προσωπικό χώρο που έχει αυτό εδώ το μοναδικό URL. Αν θέλω, μπορώ να δώσω ένα τίτλο σε αυτό το χώρο να βάλω στο χώρο αυτό τα διάφορα mix που έχω δημιουργήσει π.χ. ως τώρα έχω αυτό εδώ και θέλω να προσκαλέσω κάποιους χρήστες να δούνε το χώρο αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε αργότερα γιατί έχουμε ήδη δημιουργήσει αυτό το χώρο που έχει αυτό το URL με αυτόν λοιπόν το σύνδεσμο μπορεί κάποιο να μπει στο χώρο μας και να έχει πρόσβαση σε όλες τις που έχουμε δημιουργήσει και έτσι μπορούμε να μοιραστούμε με πολύ πιο εύκολο τρόπο τι συλλογέ και γενικά του ψηφιακού πόρου που έχουμε σε μία τάξη και σε ένα ολόκληρο σχολείο. Στο χώρο λοιπόν που έχω δημιουργήσει με το κουμπάκι εδώ dashboard μπορώ να προσαρμόσω κάποια πράγματα αν χρειαστεί εδώ που λέει στο customization μπορώ να αλλάξω τον τίτλο, να βάλω μια περιγραφή να αλλάξω το logo και το εικονίδιο που θα έχει ο χώρος. Επιστρέφω πίσω λοιπόν στο χώρο μου και μπορώ να προσθέσω και σε αυτό web mix από τα ή να βάλω καινούριο ή να προσθέσω ένα από τα υπάρχοντα. Αυτά λοιπόν για το πώς φτιάχνω web spaces στο συμπαλού.